Καταφέρατε. Καταπληκτικό. Να σας πω κάτι. Πώς νιώθει κανένας να τραγουδάει με τον Καζατζή και πώς να νιώθει ο Καζατζής να τραγουδάει με τον Χρύσανθο. Κοίτα, ο Χρύσανθος είναι δάσκαλος αυτά προς Θεού. Όπως είμαι εγώ στο λαϊκό τραγούδι, έτσι είναι και ο Χρύσανθος στα ποντιακά. Εσείς έχετε τραγουδήσει ποτέ τραγούδι του Καζατζήδη. Τα τόσα χρόνια της καριέρας μου στα ποντιακά μαγαζιά, με τον Αΐμι στο Γόγο που με συνόδευε με τη λίρα του, τόσα τραγούδια είπε ο Στέλιος στην καριέρα του, τα μισά και παραπάνω τα πέρασα στα μαγαζιά, τα είπα όλα. Τον παρακολουθώ από μικρό παιδί. Αυτό όλα τα τραγούδια τι σας άρεσε περισσότερο. Και κάνατε και έπινε το τραγουδάτε ας πούμε στο κέντρο. Φωνάξετε τη μανούλα μου το ζεμπέκι. Ναι, του το αφιερώνετε. Του το αφιερώνετε. Τραγουδάει Χρύσανθος Καζατζήδη, τι άλλο. Δεν χρειάζεται συνοδεία. Δεν χρειάζεται. Μεγάλη ψυχή χρειάζεται. Ένα κουπλέ. Ένα κουπλέ. Γεια, γεια. Φωνάξτε τη μανούλα και ας κρύψει την δωρική. Ένα στίχο να πεις. Το ξέρω δεν την άκουσα. Δώσε μου ένα ψηλότερο τρόπο. Φώναξτε τη μανούλα μου κι ας κρύψει την όρια της, το ξέρω δεν την άκουσα και πήρα αυτή. Μα πέστε της πως ξεψυχά απόψε το παιδί της. Μανούλα μου που έλειψες στο γάμο το δικό μου, συγχώρεσε το σφάλμα μου και έλα στο θάνατο μου. Η ζωή, η ψυχή του πόντιου, σε τι διαφέρει από τον υπόλοιπο Ελλήνων την ψυχή? Η ψυχή του πόντιου είναι μεγάλη, είναι γεμάτη αίσθημα, γεμάτο πόνο. Δεν εκφράζεται αυτό με λόγια. Γιατί ο πόνος γίνει μεγάλο, ξέρετε? Πώς αλλιώς δεν μπορεί να φανερωθεί, ο πόνος είναι αόρατος και βγαίνει με το δάκρυ. Πού είναι ορατό το δάκρυ? Κυρίες και κύριοι, ορατή. Χρύσανθος, Κρυατζίδης, είστε πάρα πολύ καλοί. Σαββόπουλος. Σαββόπουλος. Είστε πάρα πολύ καλοί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθατε, τιμήσατε τον Στέλιο Καζατζίδη σε αυτήν την εκπομπή και ο Στέλιος Καζατζίδης τίμησε εσάς. Είμαστε στη Φάρμα των Ανθρώπων, κυρίες και κύριοι, σε λίγο πάλι κοντά σας.